Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα φιλοξενούμε στην 4Ε την κυρία Παναγιώτα Σαχαρίδη, είναι κοινωνική λειτουργός και σύμβουλος ψυχικής υγείας. Έχει κάνει μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα κλινική ψυχική υγεία. Μαζί θα συζητήσουμε για το άγχος στη ζωή μας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Είναι χαρά μας να σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Γεια σας και από μένα. Μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και όντως είμαστε εδώ για να συζητήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Να δούμε λοιπόν γιατί αγχωνόμαστε. Είναι φυσιολογική αυτή η αντίδραση και τι προκαλεί το άγχος στη ζωή μας. Πολλές φορές θα έχουμε ακούσει ότι το άγχος είναι η μάστιγα της κοινωνίας μας. Θα λέγαμε πως το άγχος είναι ένας μηχανισμός αυτορύθμισης. Έχει δηλαδή πολύ μεγάλη σημασία να βιώνει ένας άνθρωπος άγχος, βέβαια σε ένα πλαίσιο λειτουργικό που του επιτρέπει να διαχειρίζεται έτσι λειτουργικά την καθημερινότητά του. Γιατί αγχωνόμαστε, είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας άνθρωπος μπορεί να αγχώνεται, ξεκινώντας από την καθημερινότητά του, από το πρωί που θα ξυπνήσει, πώς θα κοιμανθεί η μέρα του, πώς θα διεκπαιρεώσει τις δραστηριότητες που έχει, ας πούμε, στην καθημερινή του ζωή, στην πορεία, στο κομμάτι των σχέσεων, πώς θα είναι οι συναναστροφές του, δηλαδή, με τους άλλους ανθρώπους και φυσικά στα προσωπικά εσωτερικά ζητήματα που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος στη ζωή του. Μάλιστα. Οι παράγοντες που το προκαλούν, να μας πείτε, ποιοι είναι? Παντού βαλόμαστε από διάφορες καταστάσεις που μας προκαλούν άγχος. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν ξεκινάμε από τους βιολογικούς παράγοντες. Υπάρχει όντως ο παράγοντας κληρονομικότητα. Είναι αποδεδειγμένο ότι το άγχος μπορεί να κληρονομηθεί. Υπάρχει ο παράγοντας μίμηση. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο βιώνει άγχος μέσα στο σπίτι του, σίγουρα βλέπει τους γονείς του ή τέλος πάντων τους φροντιστές του πώς κινούνται, με αποτέλεσμα όλη αυτή τη συμπεριφορά να την μιμείται και το ίδιο το παιδί. Η οικογένεια στο ευρύτερο πλαίσιο, συγγενείς και οι φίλοι. Μπορεί για παράδειγμα να βιώνουμε ένα ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά να έχουμε στον κύκλο μας φίλους και ένα περίγυρο, ο οποίος έτσι είναι σε μία ένταση. Σίγουρα και από εκεί ενδεχομένως μπορεί να μιμηθούμε κάποιες συμπεριφορές. Και φυσικά το σχολείο, το οποίο είναι ένας πολύ μεγάλος κύκλος στη ζωή μας. Τα παιδιά βιώνουν πολύ έντονα το άγχος μέσα στο σχολείο και από τους συνομήλικους, αλλά ενδεχομένως και από κάποιους δασκάλους, από κάποιους καθηγητές αργότερα καθώς μεγαλώνουν. Οπότε είναι ποικίλοι οι παράγοντες που μπορεί να μας επηρεάσουν και να μας μεταφέρουν το άγχος στη μπορεί ζωή. Να είναι για παράδειγμα και κάποιες καταστάσεις που περάσαμε σε μικρότερη ηλικία και να τις κουβαλάμε και να βγαίνουν μετά με ένα γεγονός στη ζωή μας. Σαφέστατα, απλά όλα έχουν κάποια εξήγηση. Δηλαδή, μπορεί όντως να έρθει ένα στρεσογόνο γεγονός στη ζωή. Αν η οικογένεια έχει δομήσει το παιδί με ένα τέτοιο τρόπο που έχει μάθει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες, θα μπορέσει να εξελιχθεί και να κατανοήσει και να αξιολογήσει το γεγονός πολύ διαφορετικά έναντι ενός παιδιού το οποίο δεν έχει δεχθεί αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης από την οικογένειά του. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι της εκπαίδευσης εντός εισαγωγικών έναντι του άγχους. Και από πολύ μικρή ηλικία φαντάζομαι, έτσι, και ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο θα σας έχουμε και την επόμενη φορά να το δούμε, ιδιαιτέρως αν είναι το θέμα αυτό, το σχολικό άγχος και το άγχος στο παιδί κυρίως. Τώρα, υπάρχουν και κάποια σωματικά συμπτώματα. Mm-hmm. Από εκεί καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια είναι? Βεβαίως. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί όταν το άγχος αρχίζει και σωματοποιείται. Γιατί σημαίνει ότι ο οργανισμός ο ίδιος εκπέμπει ένα συναγερμό. Είναι ένα καμπανάκι στο σώμα, το οποίο υπενθυμίζει στον άνθρωπο ότι αυτή τη στιγμή δεν κάνεις κάτι λειτουργικά. Κάτι από την καθημερινότητά σου, από τη ζωή σου, δεν σου ταιριάζει. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφίδρωση. Αρχίζει ο άνθρωπος να υδρώνει, μπορεί να έχει κρύο έξω, αρκετό κρύο, και εκείνος να νιώθει ότι έξω έχει 40 βαθμούς και το σώμα του να αντιδρά με υδρότα σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Έχουμε πολλές φορές τρέμουλο. Θα δούμε δηλαδή ότι αν ζητήσουμε από τον άνθρωπο να τεντώσει τα χέρια του σε αυτή τη θέση, τα χέρια του μπορεί να τρέμουν. Να σημειώσω εδώ ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί να εμφανίζονται τη στιγμή που κάποιος βιώνει άγχος, αλλά μπορεί να είναι τόσο έντονα που το συνοδεύουν και καθόλου τη διάρκεια της ημέρας. Τόσο πολύ, Τόσο πολύ, βεβαίως, γιατί το άγχος έχει διακυμάνσεις. Ένα άλλο βασικό σύμπτωμα είναι ο πονοκέφαλος. Θα δούμε ότι οι άνθρωποι που έχουν πολύ έντονο άγχος εμφανίζουν πονοκεφάλους, ημικρανίες, δηλαδή μία δυσκολία. Χρειάζονται ίσως ένα αναλγητικό για να ανακουφιστούν από όλη αυτή τη διαδικασία. Εδώ να σας διακόψω και να ρωτήσω και κάτι άλλο. Συνήθως ακούμε πάρα πολλούς που λένε συνήθως το Σαββατοκύριακο μας πιάνουν οι πονοκέφαλοι. Παίζει ρόλο αυτό όταν ηρεμεί ο οργανισμός? Ακριβώς. Πολύ, είναι από το άγχος? Πολύ σωστά. Πολλές φορές όταν ο άνθρωπος χαλαρώνει, η άμυνα του οργανισμού πέφτει. Οπότε εκείνη τη στιγμή αρχίζει ο άνθρωπος να αγχώνεται. Δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας που έχει τις δουλειές του, την οικογένειά του, ενδεχομένως τις δραστηριότητές του, βρίσκεται σε μία εγρήγορση. Όταν αυτή η εγρήγορση αρχίζει και ηρεμεί, δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τι να σκεφτεί, για ποιο λόγο να τρέξει, με τι να ασχοληθεί, αρχίζει το σώμα και του φωνάζει ότι θέλω να ξαναμπω στην ίδια διαδικασία, με έχεις πολύ χαλαρό, συναγερμός, πρέπει να επανέλθω σε αυτό που με έχεις συνηθίσει. Πολλές φορές επίσης μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι θα δούμε την εμφάνιση άγχους στις διακοπές. Ναι. Εκεί που ο άνθρωπος έχει χαλαρώσει, έχει ηρεμήσει, δεν έχει έτσι κάποια έντονη δραστηριότητα να κάνει, οπότε το σώμα του τι κάνει, ξεμαθαίνει. Μάλιστα. Αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει προηγουμένως. Οπότε αντιδρά. Σε συνέχεια τώρα των σωματικών αντιδράσεων θα πούμε το κοιλιακό άλγος. Θα δούμε δηλαδή πολλές φορές ότι πονάει η κοιλιά, μπορεί να έχουμε μια νεύρωση στομάχου. Πολλές φορές οι γυναίκες να έχουν συμπτώματα όπως αυτά της εμμήνου ρήσεως, να νιώθουν δηλαδή ότι θα διαθετήσουν, χωρίς να είναι σε φάση που θα διαθετήσουν, ένα πόνο γενικότερα στην κοιλιά ή στο στομάχι, ενδεχομένως κάποιο τρέμουλο ή κάποιες κράμπες στα πόδια, και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, και γενικά μια κόπωση θα λέγαμε, μια αδιαθεσία. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι δεν έχει δύναμη. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι πολλές φορές όταν έρχονται στο γραφείο μου να με επισκεφθούν, το πρώτο τους αίτημα είναι ότι δεν έχω κουράγιο, νιώθω καταβεβλημένος. Πάντα, και το τονίζω αυτό να το γνωρίζουν και οι τηλεθεατές μας, ξεκινάμε από ιατρικές εξετάσεις. Mm-hmm. Επισκεπτόμαστε δηλαδή ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και ζητούμε ένα πλήρη αιματολογικό έλεγχο, ούτως ώστε να τσεκάρουμε ότι όντως βιολογικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά μπορεί όλα αυτά τα συμπτώματα να ξεκινούν από ένα σωματικό, από ένα βιολογικό αίτιο, μία έλλειψη σιδήρου, μία βιταμίνη, οτιδήποτε. Οπότε θέλουμε να αποκλείσουμε το βιολογικό παράγοντα για να περάσουμε έπειτα στο ψυχολογικό. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχουν και προβλήματα στις γνωστικές μας λειτουργίες, αν έχουμε άγχος? Σαφέστατα. Καταρχήν θα πούμε ότι ο άνθρωπος όταν βιώνει άγχος, νιώθει μία γενικότερη αποδιοργάνωση. Πολλοί άνθρωποι μου το περιγράφουν σαν να μην ξέρω πού πατάω και πού βρίσκομαι. Δηλαδή σαν να μην γνωρίζουν έτσι πολύ καλά το χώρο, δεν έχουν καλή μνήμη, θα δούμε ότι έχουν πολλά κενά. Μπορεί να τους δώσουμε μία πληροφορία και την ίδια στιγμή να νιώθουν ότι έχει χαθεί αυτή η πληροφορία από το μυαλό τους. Θα δούμε ότι έχουν έλλειψη συγκέντρωσης, δηλαδή μπορεί να προσπαθούμε να κάνουμε μία κουβέντα μαζί τους και εκείνοι να μην μπορούν έτσι να μείνουν συγκεντρωμένοι σε αυτή τη συζήτηση που θα κάνουν. Διάβγεια, έλλειψη διάβγειας. Γενικότερα, φανταστείτε το σαν ένα πανί. Εγώ το παρομοιάζω έτσι με ένα θολό πανί, το οποίο είτε βρίσκεται μπροστά μας, νιώθουμε δηλαδή ότι δεν βλέπουμε καθαρά έξω, είτε νιώθουμε ότι στροβιλίζεται γύρω μας. Οπότε νιώθω ότι κάτι βλέπω, αναγνωρίζω, αλλά ταυτόχρονα χάνω την επαφή μου με αυτό. Ένα ζόρι. Μάλιστα. Ένα μεγάλο ζόρι. Και αυτό ζορίζονται, θέλω να το πολύ, τονίσω, ναι, βεβαίως, γιατί πολλοί άνθρωποι που βιώνουν άγχος μεταφέρουν στους οικείους όλο αυτό που αισθάνονται.
και οι δικοί τους άνθρωποι πάνω στην ανάγκη τους, στην προσπάθειά τους να τους ανακουφίσουν, μπορεί να τους πούν, έλα δεν είναι κάτι, το έχω περάσει κι εγώ, θα φύγει, μην υπερβάλλεις, πώς κάνεις έτσι. Mm-hmm. Όλες αυτές οι συμπεριφορές δεν βοηθάνε τον άνθρωπο που βιώνει άγχος. Η κάθε περίπτωση καταρχήν είναι ξεχωριστή, ο καθένας το βιώνει με το δικό του τρόπο. Άρα δεν έχει νόημα να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συγκρίσεων. Το πέρασα κι εγώ, το πέρασα ανώδυνα, εύκολα, δύσκολα. Και δεν έχει νόημα να δίνουμε συμβουλές. Ο άνθρωπος αυτός τη στιγμή που βιώνει άγχος χρειάζεται κάποιον ειδικό, κάποιον θεραπευτή, κάποιον που θα μπορέσει να καθίσει απέναντί του, να καταλάβει όλα όσα του λέει και πάνω απ' όλα να μην τον κρίνει. Α, μάλιστα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι το άγχος προκύπτει κυρίως επειδή οι άνθρωποι νιώθουμε συνεχώς ένα επικριτικό περιβάλλον γύρω μας. Ξεκινώντας από την οικογένεια και καταλήγοντας στη δουλειά, παύλα, προσωπική οικογένεια, τη δική μας σύντροφο, τα δικά μας παιδιά, το περιβάλλον στο οποίο κινούμαστε. Παντού υπάρχει κριτική. Και φοβούνται και αγχώνονται. Φυσικά. Βασικός παράγοντας λοιπόν αυτό. Πολλές φορές μου λένε ότι νιώθω ένα πειραματόζω στη ζωή μου. Φανταστείτε, σαν να είμαστε έτσι ένα μικρό ποντικάκι, παντού να υπάρχει φως και όλοι να περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί αυτό το ποντίκι. Πώς θα αντιδράσει. Θα θυμώσει, θα φωνάξει, δεν θα πει τίποτα. Σαν να είμαστε μέσα σε μία έρευνα. Mm. Δυστυχώς. Τώρα πότε το άγχος μπορεί να μετατραπεί σε διαταραχή. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ρωτάτε. Θα ξεκινήσουμε από κάτι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια πολύ σημαντική λέξη που χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, η οποία λέγεται λειτουργικό. Κάτι το οποίο είναι λειτουργικό, δηλαδή, αν ξυπνάω το πρωί και η μέρα μου ρολάρει, μπορώ να βγάλω τις δραστηριότητες μου εις πέρας, σίγουρα με κάποια επίπεδα άγχους, όπως είπαμε, είναι και στα πλαίσια του φυσιολογικού, είναι όλα καλά. Αν νιώθω ότι από το πρωί που ξυπνάω, πάβω να είμαι λειτουργικός, δηλαδή νιώθω ότι δεν μπορώ να ανταποκριθώ στην καθημερινότητά μου, δεν μπορώ να οδηγήσω το αυτοκίνητό μου, αγχώνομαι με τις δραστηριότητες που έχω να διεκπεραιώσω, τότε αρχίζουμε να μιλάμε για ανάγκη θεραπείας. Όταν δεν είμαστε λειτουργικοί. Όταν το άγχος το αφήνουμε για μεγάλο διάστημα, σίγουρα θα περάσει στα επίπεδα της διαταραχής. Θα δούμε δηλαδή ότι θα γίνει κάτι μόνιμο, κάτι το οποίο περιορίζει τη λειτουργικότητά μου, όπως είπαμε, και σίγουρα απαιτεί θεραπεία για να μπορέσει εν τέλει να διορθωθεί. Είναι μια κατάσταση η οποία σαφώς και μπορεί να διορθωθεί. Είτε με τη θεραπεία μέσω ενός ειδικού ανθρώπου που είναι εξειδικευμένος στο άγχος, με τη χρήση χαπιών, μπορεί να χρειαστεί ας πούμε ο άνθρωπος να πάρει φαρμακευτική αγωγή για να ανακουφιστεί από αυτά τα έντονα συμπτώματα, με κάποια εναλλακτική θεραπεία, υπάρχουν άπειροι τρόποι και φυσικά εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, πώς εκείνος νιώθει ότι θέλει να βοηθήσει τον αυτό του. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και σεβόμαστε αυτή τη διαφορετικότητα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιος άνθρωπος στο γραφείο μου και μου πει ότι εγώ είμαι κατά των χαπιών, θέλω να παλέψω με νύχια και με δόντια, αλλά δεν θέλω να πάρω χάπια, δεν θέλω αγχολητικά, δεν θέλω ηρεμιστικά, δεν θέλω τίποτα. Εγώ θα το σεβαστώ. Δεν μπορούμε να επιμένουμε σε κάτι κόντρα στη φύση αυτού του ανθρώπου. Mm. Βεβαίως, ως ειδικοί, εξετάζουμε τους παράγοντες, εξετάζουμε τη συνθήκη στην οποία βρίσκεται, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες, ναι, σαφώς και θα σεβαστούμε την επιθυμία, αλλά μπορεί να μην γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να είναι πραγματικά σε μία τόσο δύσκολη κατάσταση που το χάπι είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Αλλά πρέπει να βλέπουμε τις οπτικές. Δεν πρέπει να είμαστε, ας πούμε, σε ένα επίπεδο μόνο επικεντρωμένοι. Πολλοί όμως μπερδεύουν το άγχος με τις φοβίες. Έχει διαφορά ή όταν είμαστε αγχωμένοι φοβόμαστε και είναι κάτι το ίδιο. Υπάρχει κάποια διαφορά, να μας εξηγήσετε λίγο αυτό. Βεβαίως. Που πάρα πολύ το μπερδεύουμε. Εξαιρετικό αυτό που ρωτάτε. Και αυτό γιατί ο κόσμος μας όλος θα ήταν πιο όμορφος αν καταλαβαίναμε τη διαφορά του άγχους και του φόβου. Από πολύ πολύ μικρή ηλικία, οι γονείς ακόμα μπορούν να εξηγήσουν στα παιδάκια τους τη διαφορά. Είναι πάρα πολύ απλή. Ξυπνάω το πρωί και λέω,
έχω άγχος γιατί σήμερα γράφω διαγώνισμα στην ιστορία. Είμαι μαθητής, ας πούμε, του δημοτικού. Πάρα πολύ απλά, όταν βρίσκω το λόγο, τον παράγοντα, το αίτιο που μου δημιουργεί αυτή την ένταση, έχω φόβο. Μάλιστα. Λέω για παράδειγμα, είναι μια γυναίκα έγκυος και θέλει να κάνει μια εξέταση στο γιατρό για να δει πώς πάνε τα πράγματα με το μωράκι της και λέει, έχω πάρα πολύ άγχος γιατί σήμερα έχω την εξέταση της αυγενικής διαφάνειας, ας πούμε. Δεν έχει άγχος, έχει φόβο, γιατί μπορεί να προσδιορίσει τι είναι αυτό που της δημιουργεί την ένταση. Άγχος έχουμε όταν δεν μπορούμε να βρούμε τι φταίει. Μάλιστα. Ξυπνάω, ας πούμε, το πρωί και νιώθω μια ένταση. Ρωτάω τον εαυτό μου. Έχω κάτι σήμερα το οποίο μου δημιουργεί αυτή την ένταση? Όχι. Έχω κάτι σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, γιατί μπορεί να είναι και κάτι μελλοντικό το οποίο μου δημιουργεί αυτή την αγωνία. Αν δεν μπορώ να προσδιορίσω το αίτιο, τότε ναι, μιλάμε για άγχος. Πολύ πολύ απλά, γιατί αγαπώ πολύ τα παραδείγματα και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο κατανοητά χρήσιμα, και χρήσιμα για όλους. Το φόβο θα το σκεφτόμαστε σαν ένα κόκκινο σηματοδότη, σαν ένα συναγερμό, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αν τον βλέπουμε αυτό το συναγερμό, δηλαδή βλέπω το συναγερμό και λέω, έχω φόβο γιατί θέλω να κάνω ιατρικές εξετάσεις, έχω φόβο γιατί δίνω πανελλήνες, γνωρίζω το αίτιο, βλέπω την κόκκινη ένδειξη, ξέρω ξεκάθαρα μόνος μου ότι αυτό είναι φόβος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γνωστικά για τον εγκέφαλό μας να κάνουμε αυτό το διαχωρισμό. Να δίνουμε στον εαυτό μας την απάντηση. Έχω φόβο. Λειτουργεί πολύ διαφορετικά το σύστημά μας όταν νιώθει ότι ξέρει το αίτιο από ότι όταν δεν το ξέρει. Mm-hmm. Όταν δεν το ξέρει, όπως καταλαβαίνετε, πιο δύσκολη διαδικασία, γιατί πρέπει να σκάψουμε, όπως συνηθίζω να λέω, πιο βαθιά, να το σκεφτούμε έτσι σαν ένα δέντρο που ψάχνουμε πολύ βαθιά τις ρίζες αυτού του δέντρου, να δούμε τι έχει φταίξει και αυτό το δέντρο δεν πήρε το νεράκι, την τροφή που έπρεπε και αρρωσταίνει. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε άγχος, έτσι. Έχουμε άγχος. Και εκεί θέλει να το δούμε και να το δουλέψουμε. Πολύ. Θα δουν και οι τηλεθεατές μας μπορούν να κάνουν έτσι ένα πρόχειρο τεστάκι στο σπίτι τους και θα δούνε ότι 7, 8, 9 στις 10 περιπτώσεις ξέρουμε τι μας δημιουργεί όλη αυτή την ένταση. Όταν πάω στον ειδικό στο γραφείο για να του πω ότι έχω φόβο και όχι άγχος, ήδη έχω κάνει το 50% της θεραπείας με τον εαυτό μου, γιατί έχω ξεκινήσει από κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχω ρίξει βέλος σε αυτό στην που αιτία. Μου φταίει, στην αιτία. Ναι. Πολύ ωραία το λέτε. Στην αιτία βρίσκω δηλαδή τι με ζορίζει. Όταν πάω και δεν ξέρω το αίτιο, σίγουρα μπορεί να χρειαστώ περισσότερο χρόνο για να το βρω, αλλά είναι πολύ σημαντικό που θα φτάσω στην καρέκλα του και θα πω είμαι εδώ, έχω άγχος και δεν ξέρω γιατί. Οπότε και στην περίπτωση της φοβίας και στην περίπτωση του άγχους που θα το βρούμε, σε κάθε περίπτωση βρίσκουμε την αιτία. Ποιες έτσι, να μας πείτε κάποιες τεχνικές χαλάρωσης, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είτε το άγχος είτε τη φοβία μας. Πολύ ωραία. Και να νιώσουμε καλύτερα. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να προτείνουμε πάρα πολλά και χρήσιμα πράγματα στους τηλεθεατές. Πρώτα απ' όλα θα θυμηθούμε λίγο τα νιάτα μας όλοι και θα πάρουμε ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο του φόβου ή το ημερολόγιο του άγχους. Μπορούμε να δώσουμε έτσι αυτή την επικεφαλίδα πάνω. Σε αυτό το ημερολόγιο λοιπόν θα καταγράφουμε μέσα στη μέρα πότε βιώνουμε αυτό το φόβο. Πολλοί άνθρωποι έχουν βρει λύση στο πρόβλημά τους μόνο με το ημερολόγιο, γιατί για παράδειγμα διαπίστωσαν ότι έχουν φόβο όταν πάνε στο γιατρό. Έχουν φόβο όταν βλέπουν αίμα. Έχουν φόβο όταν βλέπουν σκύλο. Οπότε μπαίνουμε στην κατηγορία ότι αυτός ο φόβος είναι μια ειδική φοβία, είναι μια συγκεκριμένη φοβία. Μπορεί να έχουν ένα γενικό φόβο, ο οποίος όμως με τη βοήθεια του ημερολογίου θα δούμε ότι συνδυάζεται πάντοτε με κάτι. Μάλιστα. Είναι καταπληκτικό, ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στις συνεδρίες, γιατί δίνει το έναυσμα στον άνθρωπο να κινητοποιηθεί. Δηλαδή, γίνεται παρατηρητής του εαυτού του. Μια αυτογνωσία θα λέγαμε. Ακριβώς. Mm-hmm. Μια αυτογνωσία. Η οποία, πρέπει να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, προφορικά.
δεν έχει την ίδια αξία από ό,τι γραπτά. Όταν γράψω ότι, για παράδειγμα, φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται το νερό της θάλασσας. Και το δω γραμμένο, αντιλαμβάνομαι πολύ διαφορετικά τα πράγματα από ότι όταν το λέω, φοβάμαι να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Συνειδητοποιώ καλύτερα τι είναι αυτό που με φοβίζει ή αντίστοιχα που με αγχώνει. Άρα, μία τεχνική είναι το ημερολόγιο. Φοβερό πάντως. Πολύ πρακτικό, πολύ, ναι. Πολύ απλό, ανέξοδο, γιατί πλέον βιώνουμε και οικονομική κρίση και πρέπει λίγο να σκεφτούμε για το οικονομικό κομμάτι. Και πάρα πάρα πολύ λειτουργικό. Μπορούμε να σημειώνουμε πρωί βράδυ, μία φορά την ημέρα, όταν έρχεται αυτός ο φοβός ή αυτό το άγχος, για να κάνουμε σύγκριση. Μάλιστα. Και βοηθά εξαιρετικά και τον ειδικό, γιατί παρατηρεί τι συμβαίνει στον άνθρωπο που έχει απέναντί του. Μία δεύτερη τεχνική είναι η άθληση. Βοηθάει πολύ, ε. Πάρα πολύ. Εγώ ασχολούμαι επαγγελματικά και με το χορό και πολλές φορές μπορούμε να συνδυάσουμε την συνεδρία, να κάνουμε δηλαδή μία συμβουλευτική μέσω χορού και κίνησης. Στην κίνηση τι γίνεται? Παράγονται φυσικά οι ορμόνες της χαράς. Έχουμε σερωτονίνη. Όταν αθλούμαστε έχουμε σερωτονίνη. Πολλές φορές θα δούμε σε αθλητές έτσι μεγάλους ανά τον κόσμο, όταν για κάποιο λόγο χρειάστηκε να σταματήσουν την άθληση, λόγω ενός τραυματισμού, εγκυμοσύνης, λοχίας κτλ., έπεσαν τόσο πολύ τα επίπεδα της σερωτονίνης που βίωσαν κατάθλιψη. Μάλιστα. Και η κατάθλιψη προήλθε ξεκάθαρα από τη διακοπή της άσκησης. Άρα λοιπόν παροτρύνω τους τηλεθεατές να αθληθούν. Η άθληση είναι υποκειμενική. Μπορεί να είναι ένα περπάτημα στην παραλία, μπορεί να είναι ο χορός, είπατε, μπορεί να είναι ένα σπορ, ας πούμε, που αρέσει τον καθένα. Δεν θέλω να σκέφτονται ότι θέλουμε ό,τι να τους γίνουμε. Ό,τι τους αρέσει δηλαδή, ό,τι τους ταιριάζει. Και ό,τι τους γεμίζει. Μια πολύ σημαντική λέξη. Αυτό που κάνω να με γεμίζει, να νιώθω όμορφα μέσα από αυτό. Τρίτη τεχνική είναι οι αναπνοές. Έχουμε ξεχάσει να αναπνέουμε. Το παρατηρώ. Σημαντικό, ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Η αναπνοή πρέπει να γίνεται διαφραγματικά. Πρέπει να εισπνέω τον αέρα, να τον εκπνέω από το στόμα. Αυτή φυσικά είναι μια τεχνική που τη διδάσκουμε και στο γραφείο, έτσι, όταν έρθουν για επίσκεψη. Αλλά και απλές εισπνοές και εκπνοές που μπορούν να γίνουν από το σπίτι, από τον καθένα, να κρατάμε την εισπνοή για αρχή 4 δευτερόλεπτα και να εκπνέουμε, να βγάζουμε δηλαδή τον αέρα για 8 δευτερόλεπτα. Πριν τη συνθήκη που μας φοβίζει, μας αγχώνει, κατά τη διάρκεια και αφού τελειώσει. Πολλές φορές βιώνουμε ένα φοβικό, στρεσογόνο γεγονός και ξεχνάμε να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας αφού τελειώσει. Περνάμε δηλαδή όλο το άγχος και όλο το φόβο πριν και κατά τη διάρκεια και μετά λέμε, ουφ, εντάξει, τελείωσε. Εκείνη η στιγμή όμως είναι η πιο σημαντική από όλες. Πρέπει να ταντεύω τον εαυτό μου, πρέπει να του πω μπράβο για αυτό που κατάφερε, πρέπει να του θυμίσω ότι πέρασε σε ένα βουνό, γιατί για τον άνθρωπο που φοβάται, αγχώνεται, είναι βουνό. Και να πω στον εαυτό μου, μπράβο σου. Μην το περιμένουμε από τους άλλους, αν εμείς οι ίδιοι δεν το δώσουμε σε εμάς. Πολύ σημαντικά. Είναι πολύ απλές τεχνικές, αλλά πολύ σημαντικές. Πάρα και πολύ. Και με απλές τεχνικές μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας. Έτσι ακριβώς. Και έρχομαι και σε μία επόμενη καθοριστική σημασίας, η οποία λέγεται φυσικά προσευχή. Η προσευχή, ο διαλογισμός, το να κλείσουμε τα μάτια και να σκεφτούμε ποιος είμαι, τι θέλω, να πω το Πάτερ ημών, να πω μια προσευχούλα που εγώ ο ίδιος θεωρώ ότι με βοηθάει. Ξέρετε, η δύναμη της πίστης, τι ωφέλεια έχει στον οργανισμό. Υπάρχουν άνθρωποι με πολύ σοβαρές ιατρικές παθήσεις, είτε ψυχολογικής φύσεως, είτε ιατρικής, καθαρά βιολογικής, που με την πίστη, με τη δύναμή τους ότι θα τα καταφέρω, πιστεύω στον εαυτό μου και θα μπορέσω να τα βγάλω εις πέρας, τα κατάφεραν. Και αντίστοιχα άνθρωποι που εγκεφαλικά παραιτήθηκαν, είπαν ότι δεν μπορώ, δεν τα κατάφεραν. Μάλιστα. Υπέροχα όλα αυτά που μας είπατε, υπέροχα. Υπάρχει βέβαια και το δημιουργικό άγχος, έτσι, να το πούμε και αυτό προς το τέλος της εκπομπής. Σαφέστατα.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε άγχος. Πρώτον, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε ένα σούπερ ήρωας με μία μπέρτα που μπορεί να κατορθώνει τα πάντα στη ζωή του. Δεν θα είχε νόημα ζωή αν μπορούσαμε να καταφέρουμε τα πάντα. Το άγχος χρειάζεται για να μας υπενθυμίσει ότι είμαστε άνθρωποι και στην ουσία το άγχος είναι ένα λαμπάκι, όπως είπαμε και πριν, για μία εσωτερική ενδοσκόπηση. Σου υπενθυμίζει τι φοβάσαι, γιατί φοβάσαι, γιατί δεν ξέρεις. Τι ξέρεις, είναι έτσι σαν ένα, πώς να το πω, σαν ένα πείραμα του εαυτού, το οποίο σου μαθαίνει τον εαυτό σου. Και μπορούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας προς το καλύτερο και να εξελιχθούμε και να προοδεύσουμε. Βεβαίως, η βελτίωση, βελτιωνόμαστε, η εξέλιξη, η αυτογνωσία και αν θέλετε να πω και κάτι που αγαπάω πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ στις συνεδρίες, ο εθελοντισμός. Βοηθάει πολύ, ε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, δηλαδή στις περιπτώσεις που έχουμε ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο με φόβο, άγχος, οτιδήποτε έτσι μπορεί να τους δημιουργεί ένταση, με συγχωρείτε, προτείνω εθελοντικά να πάνε σε μία οργάνωση. Με παιδιά, με ζώα, με ό,τι ας πούμε θέλει ο καθένας. Η προσφορά δηλαδή στον συνάνθρωπο βοηθάει και σε εμάς να είμαστε καλύτεροι. Βεβαίως. Και φυσικά αυτό που δίνουμε το παίρνουμε διπλά, αυτό που λένε. Ισχύει. Ισχύει. Και ξεκινάμε από μια πολύ βασική αρχή. Μόνο να δώσω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία στη ζωή τους να δώσουν. Για τον οποιοδήποτε λόγο. Και αυτό έχει γίνει άγχος μέσα τους. Το ότι ήθελα να προσφέρω, αλλά για παράδειγμα τα είχα όλα τόσο έτοιμα στο πιάτο, που δεν μπορούσα να το κάνω. Ποτέ δεν είναι αργά. Όσο χρονών και αν είναι κάποιος άνθρωπος, ακόμα και να πάρω ένα ποτήρι νερό, ένα μπολάκι νερό να βάλω σε ένα δέσποτο το καλοκαίρι, να πάω σε έναν οργανισμό, ας πούμε, με παιδάκια που μπορεί να χρειάζονται βιβλία, παιχνίδια, παρέα, οτιδήποτε. Να συμπαρασταθώ στο φίλο μου τη στιγμή που με χρειάζεται. Να είμαι παρόν. Έχουμε ξεχάσει να είμαστε παρόντες. Και γι' αυτό έχουμε άγχος και φόβους. Γιατί έχουμε ξεχάσει να ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν μέσα από την αγάπη θεραπευόμαστε. Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο φάρμακο. Πραγματικά, πρώτα αγαπάμε τον εαυτό μας για να κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τους άλλους. Δεν γίνεται να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους αν δεν αγαπάμε εμάς. Ας ξεκινήσουμε όλοι από αυτό. Την αγάπη προς τον εαυτό μας, το να με γνωρίσω, να με αγκαλιάσω, να με φροντίσω και να με αποδεχθώ. Ήδη νιώθουμε πολύ καλύτερα από αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σαχαρίδη. Θα θέλαμε πάρα πολύ να σας έχουμε και την επόμενη φορά. Με χαρά. Να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση και να μιλήσουμε την επόμενη φορά για το σχολικό άγχος για τα παιδάκια. Πολύ ευχαρίστω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Συνεχίζουμε τη συζήτηση με την κυρία Σαχαρίδη την επόμενη φορά. Χαίρετε.